Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην παρουσίαση του βιβλίου μου, τόσο του δικού μου όσο και του Ηλία του Θερμού. Με αφήνουν άφορο οι ομιλητές. Οπωσδήποτε βλέπετε ότι το πάνελ είναι πολυσύνθετο, είναι διαφορετικών επιστημών. Διεθνολόγος, ο Ηλίας ο Κουστουβέλης, οικονομολόγος, ο Γιώργος ο Χατζηκωνσταντίνου, αγαπητός και όλοι αγαπητοί, πολιτικής επιστήμης, ο Ηλίας ο Θερμός, και ο φιλόσοφος, ο Σωκράτης, ο Δελιβογιατζής. Τώρα θα μου πείτε γιατί επέλεξα αυτό το πάνελ ή κυρίως τον οικονομολόγο Γιώργο Χατζηκωνσταντίνου. Ό,τι μου έχει μείνει καλό από το πρώτο μου πτυχίο οικονομικών επιστημών είναι γιατί έφυγα και δεν ήθελα ούτε την υποτροφία ούτε να συνεχίσω. Επειδή δεν υπήρχε ο όρος άνθρωπος πουθενά, παρά μονάχα στην αγγλική households, buyers and sellers. Γι' αυτό λέω, ο ψυχισμός μου δεν ανταποκρίνεται σε αυτή την επιστήμη. Αυτό που βρήκα στον Γιώργο τον Χατζηκωνσταντίνου, και δεν το λέω ούτε για να τον εκολεκέψω, ούτε και να υπερτιμήσω και να υπερτονίσω τον ανθρωποκεντρισμό του. Είναι πραγματικά ένας οικονομολόγος, ο οποίος από τους λίγους, βλέπω εδώ πέρα και τον Γιώργο έξαρχο, από τους λίγους που μιλάνε για τον άνθρωπο. Γιατί έχουν αντιληφθεί αυτό που είχε πει ο Πολάνη, ότι από τότε που γίνεται το χρήμα η γη και ο άνθρωπος, η εργασία, με πορεύματα, αρχίζει πλέον να αλλάζει ρότα η κοινωνία. Και έτσι έρχονται οι αγορές να επισκιάζουν τα πάντα. Είναι πραγματικοί φίλοι και τους ευχαριστώ που έκαναν τον κόπο να σκύψουν και να δουν το βιβλίο μου, να διαβάσουν 500 σελίδες τόσο και να βλύσουν από εκεί τα πιο σημαντικά. Είναι βέβαια δύσκολο να παρουσιάσει ένα βιβλίο. Ο λόγος είναι συνήθως γνωστός. Επειδή πρέπει να αναδείξει κανείς επιπλωμένα σε λίγες γραμμές, τα έχω εδώ πέρα να σας το διαβάσω, πράγμα που βλέπω ο φοιτητές μου και οπωσδήποτε γνωρίζουν ότι δεν το συνηθίζω να το βάζω, αλλά για να εξοικονομήσω τον χρόνο, να μην πλατιάσω. Πρέπει να αναδείξει κανείς συγκεκριμένα σε λίγες γραμμές το περιεχόμενο ενός βιβλίου, χωρίς επαναλήψεις που κουράζουν. Άλλοτε επιτυχάνεται και άλλοτε όχι. Θεωρώ ότι οι αξιόλογοι παρουσιαστές μας αυτό απόψε το πέτυχαν. Το βιβλίο είναι όντως μια εκτενής και πλούσια εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη. Αλλά και στο κύριο αντικείμενό της, που όλοι γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σήμερα και από πολύ καιρό σε μια φθήνουσα πορεία που αποκαλείται πολιτική. Το βιβλίο είναι το αποκρισταλωμένο απάβγασμα μιας μακράς εμπειρίας μου τόσο στον Καναδά όσο και στην Ελλάδα. Αυτό που είχα συναντήσει έξω ως φοιτητής αλλά και ως καθηγητής ήταν ναι, μια πληθώρα βιβλίων πολιτικής επιστήμης, αλλά συγχρόνως και ένα απέραντο κενό. Αυτό το κενό το εντόπισα περισσότερο όταν για πρώτη φορά πρότεινα και δίδαξα στο τμήμα πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Γιώργου, στο Άντισο Κάουτσι, το μάθημα «Δημοκρατία και τυραννία στην πολιτική, στην πολιτική σκέψη από την αρχαιότητα στην εωτερικότητα». Ο προφορικός μου λόγος στα αμφιθέατρα δεν έβρισκε αντίκρισμα. Δεν έβρισκε σύγγραμμα που τον αποτύπωνε. Σύγγραμμα που θα έβρισκε να εκπαιδευόμενοι αυτό που έλεγε, απλά. Δηλαδή έπρεπε να βρω άρθρα ή κεφάλαια ή να φωτοτυπήσω διάφορες φωτοτυπίες από βιβλία, κεφάλαια κλπ. Ή να γράψω μερικές σημειώσεις ώστε να δώσω μια αλφα ύλη που θα εκπλήρωνε το στόχο του μαθήματος σε συνδυασμό με τις διαλέξεις. Το ίδιο συνάντησα και εδώ. Μέσα από αυτή την αναγκαιότητα να συμπληρώσω αυτό το κενό γεννήθηκε η ιδέα για τη συγγραφή ενός βιβλίου αρχικά που θα αναλύει όχι μονάχα τι είναι η πολιτική αλλά και τι είναι η επιστήμη που τη θεραπεύει.
μετά να γράψω, να κρίνω και να αναλύσω τους κορυφαίους θεσμούς που μελετάει η πολιτική επιστήμη, η οποία είναι το κράτος με τις υπηρεσίες του, τις επιχειρήσεις του, τα όργανα του. Τα αντιπροσωπευτικά σώματα, πολιτικά κόμματα, ομάδες υπερόντων, είτε θεσμικές, είτε συνεργατικές, είτε συνδικαλιστικές, τις κοινωνικές τάξεις που συνθέτουν την κάθε κοινωνία και γενικότερα να αναφερθώ στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό περίπου είχα σκοπό να κάνω, δηλαδή ένα βιβλίο το μισό περίπου από ό,τι θα είναι αυτό. Ωστόσο, η ιδέα να γράψω και για τις ιδεολογίες μου είναι, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής για την κατανόηση της δράσης, αυτό που είπανε οι καλοί ομιλητές εδώ πέρα απόψε, για τη δράση, ορίμασε αφού δίδαξα τελευταία στο μεταπτυχιακό επίπεδο και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο από το 2005 διδάσκω την ενότητα πολιτικές ιδεολογίες των 20ων αιώνα. Εδώ ήταν που εντόπισε επίσης ένα κενό, όχι έλλειψη βιβλίων, αλλά έλλειψη ουσίας και σοβαρότητας. Βέβαια είναι δύσκολο να το λέει κανείς και ειλικρινά λυπάμαι, αλλά έψαξα πάρα πολύ στην ελληνική βιβλιογραφία. Αυτά που προσφερόταν ήταν ένας Χέιγκλ και τίποτα άλλο, ο οποίος ήταν ουδέτερος. Επειδή δεν γινόταν αναφορά πουθενά πώς διαμορφώνονται οι ιδέες πρώτα και μετά πώς αυτές οι ιδέες γίνονται γνώση. Δηλαδή το γεγονός ότι η γνώση δεν είναι παρά μια σειρά από αντανακλόμενες εμπειρίες, παραστάσεις και πληροφορίες των υλικοτεχνικών υποδομών του εκάστοτε κοινωνικού σχηματισμού που βιώνει ο άνθρωπος, δεν αναφερόταν πουθενά. Ή πώς αργότερα μέσα από αυτή τη γνώση αναδύονται γενικότερα αντιλήψεις οι οποίες εκφράζονται ως ιδεολογία κάποιου πολιτικού κόμματος που θα το οδηγήσει στην κατάκτηση εξουσίας και θα καταστεί μετά πολιτικό σύστημα και θεωρία. Δεν μπορεί να μιλά κάποιος για ιδεολογίες με αυρότητα και ουδετερότητα όταν η κοινωνία διαιρείται και διατηρείται σε κοινωνικές τάξεις και στρώματα με διαφορετικά ιδιοκτησιακά δικαιώματα και διαφορετική θέση στον καταμερισμό εργασίας. Δεν μπορεί να είναι ούτε πιστικός απλά επειδή δεν είναι διαφωτιστικός, αλλά ούτε και αποτελεσματικός, όταν περιορίζεται στην επιφάνεια των φαινομένων. Ο λόγος πρέπει εδώ να γίνεται κριτικός, ώστε όχι μόνο να ξεσκεπάζει το πέπλο που καλύπτει την πραγματικότητα, αλλά να περιφρουρεί και τις αλήθειες αυτής στην κάθε εποχή που εξετάζει. Δηλαδή η αγωνία του ερευνητή πρέπει να είναι η επιδίωξη της αληθινής όψης της πραγματικότητας και όχι η συγκάλυψή της. Και αυτό μπορεί να επιτυχάνεται μονάχα όταν η μελέτη της πολιτικής συντελείται με κριτικό τρόπο. Τότε μόνο δύναται να διεισδύσει ερευνητικά κάτω από την επιφάνεια και να χαράζει διαστάσεις επιστημονικές. Και ο λόγος επειδή η πολιτική δεν ενισχύει μόνο τη γνώση του κάθε πολιτικού ή κομματικού στελέχους να επιτελεί το έργο του αποτελεσματικά. Ούτε όμως θεωρείται ως ένα βοηθητικό εργαλείο που προμηθεύει με υποδείξεις και στρατηγικές κάποιο πολιτικό κόμμα πώς να κινηθεί στο προεκλογικό του αγώνα, όπως άλλωστε με ρωτούσαν στο Ιράκ οι ορισμένοι υποψήφιοι βουλευτές. Απλά η πολιτική επιστήμη έχει σοβαρή αποστολή και συμβολή στην ενημέρωση του κόσμου για τη λειτουργία μιας κοινωνίας όπου αφού μπορεί να φωτίσει τους τομείς της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ύπαρξης, παρέχει γνώση στους πολίτες της. Αυτό που είπε και ο αγαπητός Σοκράτης Γεωργιάδης. Με αυτή τη γνώση στους πολίτες ενισχύει το ίδιο το αντικείμενό της που λέγεται πολιτική. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία ως επιστήμη επειδή, όπως είπαμε, μπορεί να αποκαλύπτει το μανδύα του ξένους, γιατί μπορεί να φωτίζει όλες τις πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, ώστε να μην χαράζει η πολιτική εξουσία λαθασμένη πορεία εξέλιξης της κοινωνίας. Τέλος, γιατί μπορεί να διαχωρίσει τα στοιχεία τα αντικειμενικά, όπως ανέφερε ο κ. Κουσκουβέλης, από εκείνα που δεν είναι και να ασκήσει την κριτική της. Τώρα, για το ποια μέθοδο, όπως είπε πολύ καλά ο αγαπητός Υγείας, θα χρησιμοποιήσει για να καλύπτει όλους τους τομείς της και τα αντικείμενά της ή αν είναι κατάλληλη η μέθοδος αυτή να ανταποκρίνεται παρκώς ή όχι. Είναι ουσιώδη ερωτήματα. Τέτοια ερωτήματα είναι που πραγματεύεται με κριτικό αναλυτικό
τον τρόπο αυτό το βιβλίο. Στόχος, του δεν είναι να διακοσμεί τις βιβλιοθήκες, το χώρο μιας, μιας βιβλιοθήκης, αλλά να συμβάλλει στο διάλογο και στην επίλυση ή διαλεύκανση πολλών προβλημάτων και ζητημάτων που είτε αγνοήθηκαν στον χρόνο, είτε παραμένουν ακόμα σήμερα χωρίς την απαιτούμενη προσοχή. Γι' αυτό το λόγο αφιερώνω ξεχωριστό κεφάλαιο στον Αντώνιο Γκράμψη. Παρά το γεγονός ότι στο κεφάλαιο για το κράτος η γκραμψιανή προσέγγιση αποτυπώνεται παρκώς και έχει ιδιαίτερη θέση, αλλά στον Αντώνιο Γκράμψη, λόγω του ότι έχει πολλά να μας διδάξει, επειδή θεωρεί τους ανθρώπους όλους φιλόσοφους ανάλογα τις συνθήκες και το ενδιαφέρον, ανάλογα τη δομή της κοινωνίας, και παράλληλα είναι ένας από τους νέο-μαρξιστές, ο οποίος ενισχύει πραγματικά τον μαρξισμό, παρά το γεγονός ότι πολλοί θεωρούσαν ότι ανέρεσε τις θέσεις του Μάρξ. Όχι, δεν ανέρεσε τις θέσεις του Μάρξ. Είναι αυτός πραγματικά ο μαρξιστής, ο οποίος αναφέρεται και για το πολιτικό κόμμα της Ιταλίας, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας, που λέει εάν ο πότερος στόχος του κόμματος της Ιταλίας είναι η αταξική κοινωνία, πρώτα θα τη βρούμε μέσα μας, και μέσα μας εννοώ στο κόμμα, να υπάρξει μια σύνθεση του στο κόμμα. Εγώ παραδείγματος χάρη βλέπω στα αριστερά κόμματα της Γαλλίας, του Καναδά, της Ελλάδας και εδώ και εκεί, βλέπω ότι 40 χρόνια τώρα εμπειρία, βλέπω τους ίδιους. Με άλλα λόγια, η ηγεσία, το κόμμα αποτελείται από τρία στοιχεία, την ηγεσία, τα μέλη και τους οργανικούς intellectuals, τους διανοούμενους, που οι διανοούμενοι θα φέρουν τη βάση στο επίπεδο της ηγεσίας και έτσι θα εξαντλήσει τις διαχωριστικές γραμμές, να μην υπάρχουν διαφορές μεταξύ ηγεσίας βάσης και όχι σπάξει με αγάπητα γεια σου, ούτε οι διαφορές αυτές του δούνε λαβήν της ιδιαιτερούς ιδιωτερούς υποταγής, λέει ο Βέμπερ. Ποια θα μπορούσε να πει κανείς λοιπόν ότι είναι η πρωτοτυπία του βιβλίου? Συνοψίζω. Μα τι άλλο από την αναζήτηση για το ποια επιστημονική μέθοδο θα επιλέξει η πολιτική επιστήμα, που εξετάζονται και κρίνονται οι μέθοδοι διαδικτυακά. Η αναζήτηση, η επισήμανση και η περιφρόνηση στις αλήθειες, τα αντικείμενα που η ίδια η πολιτική επιστήμη θεραπεύει. Η αντικειμενική ανάλυση των πολιτικών θεσμών που διαμορφώνουν την πραγματικότητα, η εξέταση των διαφορετικών ιδεολογιών που εμφανίστηκαν στην εταιρικότητα και η σύνθεση αυτής της διπλής έρευνας σε αναλογική. Ευχαριστώ πολύ.